Η επίσκεψη που κάνει στην χώρα μας ο πρόεδρος της Αρμενίας. Έχει συνάντηση με τον κύριο Τσίπρα. Είχε χθες συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Έχει συνάντηση αυτή τη στιγμή με τον κύριο Τσίπρα. Βλέπετε ότι υπάρχει άγημα. Αυτό είναι το πρωτόκολλο. Διευρυμένες συνομιλίες, υπογραφή συμφωνιών έτσι, και κοινές δηλώσεις θα έχουμε σήμερα. Εντάξει, οι καθιερωμένες χειραψίες που γίνονται στην είσοδο του Μεγάλου Μαξίμου. Να βγάλουμε και οι φωτογράφοι κάποια καρέ, κάποια στιγμή, κάποιες φωτογραφίες και θα δούμε το βεβαίως και το τι σημασία μπορεί να έχει αυτή η επίσκεψη. Βεβαίως, και το τι μπορεί να σημαίνει για τη χώρα μας. Είναι μια σημαντική επίσκεψη. Θα την παρακολουθήσουμε έτσι κι αλλιώς θα δούμε και τις δηλώσεις της Κινέζας, θα τις παρακολουθήσουμε. Ίσως αν όχι στην εκπομπή μας. Δεν ξέρω, να παραμείνουμε λίγο στο πλάνο, γιατί υπάρχει πιθανότητα να γίνει ένας διάλογος. Ναι. Συνήθως που είναι γίνεται μπροστά στις κάμερες, οπότε να ακούσουμε. Κύριε Πρόεδρε, είναι μεγάλη χαρά μου να σας υποδέχομαι. Τους δύο λαούς μας συνδέουν ιστορικές σχέσεις, μια κοινή πνευματική παράδοση, αλλά και κοινοί αγώνες για την υπεράσπιση του δίκαιου. Οι σχέσεις μας μέσα στους αιώνες έμειναν πολύ στενές και πρέπει να ανταποκριθούμε σε αυτή την ιστορικότητα των σχέσεων ανάμεσα στους δύο λαούς για να ανταποκριθούμε από κοινού στις νέες προκλήσεις, στις προκλήσεις της νέας εποχής. Αν και γεωγραφικά η απόσταση που μας χωρίζει είναι μεγάλη, συναισθηματικά η απόσταση είναι πάρα πολύ μικρή. Σχεδόν δεν υπάρχει απόσταση. Και θεωρώ ότι η επίσκεψή σας εδώ, η συνάντηση σας χθες με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και σήμερα η δυνατότητα που θα έχουμε να δούμε διμερεί θέματα, μπορεί να συμβάλλει στο να δημιουργηθεί ένα νέο ξεκίνημα στις παραδοσιακά στενές, θερμές σχέσεις ανάμεσα στους λαούς μας. Όπως αντιλαμβάνεστε, σήμερα βρισκόμαστε μπροστά στη μεγάλη πρόκληση της προσφυγικής κρίσης. Οι λαοί μας ξέρουν από προσφυγιά και έχουν αντιμετωπίσει ανάλογες προκλήσεις στο παρελθόν. Ξεριζωμού, γενοκτονίας, εθνοκάθαρσης. Και γι' αυτό βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή του ανθρωπισμού για να αντιμετωπίσουμε μια πρόκληση που μας υπερβαίνει. Και θέλω να ελπίζω ότι θα τηρηθεί η ανακοχή στη Συρία ώστε να σταματήσει αυτή η ροή των ανθρώπων που διωγμένοι και κατατρεγμένοι από τις αιστείες τους ψάχνουν καταφύγιο για μια καλύτερη ζωή στη Δύση. Σε κάθε περίπτωση, όπως και στο παρελθόν, έτσι και σήμερα, οι χώρες μας και οι λαοί μας αντιμετωπίζουν τις μεγάλες προκλήσεις με το κεφάλι ψηλά, υπερασπιζόμενοι αξίες, και σε αυτή την προσπάθεια πιστεύω ότι οι χώρες μας θα είναι σύμμαχοι. Κύριε Πρωθυπουργέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την θερμή υποδοχή και την φιλοξενία που μου επιφυλάξατε. Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι για μία ακόμα φορά στην φίλη Ελλάδα. Gerçi o zaten bir mezara verirsin öyle meşit verin fazla argasın hemen.
Եվ այդ կետ կես չեմ պատկերացնում, որևէտեւ իրոք ազնվամերկների ընթացքում մենք ունեցել ենք առնչություններ, և այդ առնչությունները դրսևորվել են մազմաթիվ բարեկամական վերաբերմունքով. Οι σχέσεις μας ακολουθούν μία ανωδική πορεία και δεν θα μπορούσε να γίνει και διαφορετικά, διότι επί χιλιετίες θα έλεγα οι δύο λαοί μας προχώρησαν ο ένας στο πλευρό του άλλου, ακολούθησαν μία κοινή πορεία και αυτή η κοινή πορεία εκδηλώθηκε στην πάροδο των ετών με διάφορους και ποικίλους τρόπους. Եվ անշուշտ մեր նպատակն է խորացնել այդպիսի լավ հիմքի վրա մեր մի պետական հարաբերությունները. Πράγματι έχουμε περάσει από πολλές δοκιμασίες και βεβαίως σκοπός και στόχος μας είναι να εμβαθύνουμε και να αναπτύξουμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό τις διμερείς μας σχέσεις. Για και τέτοια αυτούσα που φινωσάτουν τεσσεκάν τσικμαζόμε ծավոտ հարված հարցրեց ինչպես Հունաստանի, այնպես էլ Հայաստանի տնտեսությունների. Ασφαλώς πρέπει να επισημάνω ότι η οικονομική κρίση υπήρξε ένα πλήγμα τόσο στην οικονομία της Ελλάδος όσο και στην οικονομία της Αρμενίας. Και θα σωστά που Ασφαλώς καραβαλությունը ձեր գլխավորության անշուշտ լուծումներ է գտնելու ինչպես այդ հարցի, այնպես էլ ներգաղթյալների հետ կապված խնդիրներին. Ωστόσο, είμαι απολύτως βέβαιος ότι η κυβέρνησή σας, υπό την ηγεσία σας, θα βρει τρόπους για να επιλύσει τόσο το ζήτημα αυτό, δηλαδή το οικονομικό, όσο και το προσφυγικό ζήτημα. Ωραία, ձեր καραβαρությունը վայելում են ձեր քաղաքացիների վստահությունը, և կարող ժամանակում երկու անգամ ստանալ այդ վստահությունը, այնքան էլ հասարակ բան չէ. Διότι η κυβέρνησή σας χαίρει της εμπιστοσύνης του ελληνικού λαού, μια εμπιστοσύνη η οποία επιβεβαιώθηκε δύο φορές διεκλογών και αυτό δεν είναι κάτι συνηθισμένο. Και από τα θετικά αποτελέσματα βεβαίως θα επωφεληθούμε όλοι. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν,